τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον Μανώλη τον Πελαδάκη, και καλημερίζω ευθύς αμέσως. Πώς είστε και τι κάνετε? Καλημέρα σας. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και στα αιτήματα των συναδέλφων και στα αιτήματα των γονέων πολλές φορές. Θεωρούμε πάντως ότι μετά το ξάφνιασμα του καινούριου, κάθε φορά που είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και ερωτήματα και κάποιες μικρές αντιδράσεις, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε σε νέες πραγματικότητες. Το εντουπάς ήταν κάτι που ήταν καινούριο, είναι μια επιπλέον υγειονομική θωράκιση στη διαζώση λειτουργίας των δημόσιων σχολείων. Δίνει τη δυνατότητα στο διευθυντή κάθε στιγμή να γνωρίζει ποιοι μαθητές και ποιοι μπορούν να είναι και ποιοι δεν μπορούν να είναι στο σχολείο. Από εκεί πέρα η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Θεωρώ πάντως ότι με βάση τα στοιχεία που πήραμε χθες από τα σχολεία, ήταν ελάχιστοι μαθητές οι οποίοι δεν τα κατάφεραν και χρειάστηκαν τη βοήθεια και τη συνδρομή των δασκάλων και των διευθυντών, και σιγά σιγά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αφορά η συγκεκριμένη πλατφόρμα, όταν λέτε ότι ποιος είναι και ποιος δεν είναι μέσα σε ένα σχολείο, να ξέρει ποια είναι η εικόνα που επικρατεί μέσα σε ένα σχολείο ο διευθυντής κάθε φορά, φαντάζομαι ότι εννοείται πως ακόμα και ο δάσκαλος αλλά και ένας επισκέπτης, ναι, γονιός, για να μπει μέσα σε ένα σχολείο, ή αν γίνει μια γενική συνέλευση, ή ναι, αν η δασκάλα, ο δάσκαλος καλέσει για κάποιο λόγο, ή δίνει βαθμούς, ή έχει μια συνάντηση με τους γονείς, ότι πρέπει να έχουν και εκείνοι το ίδιο, ναι, πιστοποιητικό. Ακόμα, ναι, και οι φοιτητές οι οποίοι κάνουν πρακτική άσκηση σε ένα σχολείο και επισκεφτούν κάποια μέρα της εβδομάδας στο σχολείο, πρέπει να έχουν μπει και να έχουν καταχωρήσει τα στοιχεία τους και το αρνητικό τους τεστ στο EDUPASS. Που σημαίνει λοιπόν ότι είναι λίγο πιο οργανωμένο το σύστημα πια, στο να μπορεί να καταχωρείται μέσα στην πλατφόρμα αυτή όποιος μπορεί νόμιμα να βρίσκεται μέσα στο σχολείο. Ακόμα και το βοηθητικό προσωπικό θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο σχολείο, στη σελίδα μάλλον του EDUPASS, για να μπορεί να ξέρουμε αν μπορεί να είναι ή όχι στο σχολείο. Μάλιστα. Και όλα αυτά για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και την, ναι, ασφάλεια των παιδιών. Να σας πω έτσι πληροφοριακά, μια και μιλάμε, γιατί είναι ενδεικτικό, επειδή έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, ότι στα σχολεία μας, τα στοιχεία που έχουμε τουλάχιστον στο νομό Ηρακλείου, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους νομούς της Ελλάδος και σε μαθητικό πληθυσμό αλλά και σε εκπαιδευτικούς, είναι πολύ καλά. Δηλαδή θα σας ξεκινήσω από τις 25 Δεκάτου. Στις 25 Δεκάτου είχαμε 7 μαθητές και ένα εκπαιδευτικό να νοσούν, σε σύνολο 27.000, έτσι, δηλαδή ένα τεράστιο σε σύνολο δείγμα. 27.000 μαθητικό, ναι, και εκπαιδευτικό μαθητές. Αναφέρεστε μόνο στους μαθητές? Αναφέρομαι μόνο στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας. Ωραία, 27.000 στον αριθμό, ναι. Προχωρούμε στις 26 Δεκάτου, είχαμε ένα μαθητή, ένα εκπαιδευτικό. Στις 27 είχαμε μόνο ένα μαθητή. Στις 29 είχαμε 4 μαθητές. Στις 1.11 2 μαθητές και χθες είχαμε 4 μαθητές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα σχολεία της πρωτοβάθμιας του Ηρακλείου είναι από τους πλέον ασφαλείς χώρους, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή έχουμε με τους ελέγχους που κάνουμε, αλλά βασικά εμείς όπως είδατε σε καθημερινή βάση καταγράφουμε, γιατί δεν είναι απλά οι έλεγχοι που γίνονται όταν καταχωρούνται στο EDUPASS, είναι και το τι παίρνουμε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε καθημερινή βάση για τα κρούσματα. Μιλάτε συνολικά για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ναι? Για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ωραία, για όλο τον, εντάξει, νομό Ηρακλείου. Είπα, μήπως κάνω εγώ κάποιο λάθος. Όχι, όχι, για όλο τον νομό. Και άρα βλέπετε ότι τα νούμερα είχαμε μόνο χαμηλά. 3 μαθητές οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί, λέτε, ναι, στον κορονοϊό. Ναι, 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 ναι. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με το κομμάτι της πρωτοβάθμιας, έτσι. Μέχρι τώρα είναι τηρούνται απόλυτα τα μέτρα και από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, και προλαβαίνουμε όσο γίνεται πιο άμεσα, όποτε έχουμε κρούσματα, να παίρνουμε τα μέτρα μας και να προστατεύουμε τους υπόλοιπους μαθητές. Μάλιστα, λοιπόν. Εγώ τα κρατώ αυτά τα στοιχεία. Ούτως ή άλλως είναι καινούργια η πλατφόρμα. Φαντάζομαι ότι όλοι σιγά σιγά θα τη μάθουν να την χειρίζονται. Τώρα, για τα εξωσχολικά, να πούμε ότι εκεί χρειάζεται να εκδίδεται το πιστοποιητικό, ναι, για να μην υπάρξει το μπέρδεμα. Γιατί αν τα, ναι, παιδιά, κοιτάξτε, έχουν ξένες γλώσσες, έχουν άλλα φροντιστήρια, έχουν, ναι, αθλήματα, εκεί χρειάζεται.
Ναι, η καταχώρηση των δεδομένων και των στοιχείων στο EDUPAS προϋποθέτει, είναι σαν να λέμε εμείς οι ίδιοι που καταχωρούμε τα στοιχεία, ότι δίνουμε το δικαίωμα στο διευθυντή του σχολείου να έχει πρόσβαση σε αυτά και να τα ελέγξει. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει σε μια σειρά από άλλες δραστηριότητες, δηλαδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην καταχώρηση αυτή και στην πλατφόρμα ο ιδιοκτήτης του φροντιστηρίου, ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου ή τέλος πάντων μια σειρά από ιδιωτικές δραστηριότητες που κάνει το παιδί. Κατά συνέπεια, σε αυτές τις δραστηριότητες οφείλει το παιδί να κρατάει την κάρτα του και να τη δείχνει ότι έχει κάνει το τεστ του και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να κρατάει την κάρτα που έχει εκδοθεί, εννοείται, από το σχολείο. Ναι. Η κάρτα που εκδίδεται από το σύστημα από τη στιγμή που θα καταγραφεί. Τα παιδιά αυτή την κάρτα θα την παίρνουν από το σχολείο. Δεν πρέπει να έχουν αυτό η το πιστοποιητικό κάρτα που εκδίδεται από το σπίτι. Ίδιο, εκτυπώνεται από τον ίδιο το γονέα από τη στιγμή που θα κάνει το τεστ και θα καταχωρήσει τα στοιχεία. Μπορεί να εκτυπώσει. Ή υπάρχουν και κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν έχουν εκτυπωτικό μηχάνημα και έχουν τη φωτοτυπία που πάνω εκεί καταχωρούν. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, θα το κάνουμε για τα εξωσχολικά μαθήματα. Για το σχολείο μας πια έχουμε το EDUPAS που μέσα εκεί καταχωρούνται τα στοιχεία μας. Και από εκεί μπορεί ο γονέας να εκτυπώσει και να έχει για τα εξωσχολικά τη συμμετοχή. Δεν θα έχει δηλαδή πρόσβαση ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, αν θα πάρουμε ένα παράδειγμα του φροντιστηρίου, στο EDUPAS.